Έργα ΕΣΠΑ. Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και κυρίως του ΕΣΠΑ είναι ένας από τους βασικότερους στόχους μας. Καθώς η σημερινή οικονομική συγκυρία, που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους Δήμους, καθιστά σχεδόν απογορευτική την υλοποίηση μεγάλων έργων με δικούς μας φόρους. Αξιοποιήσαμε το ΕΣΠΑ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς έχουμε πετύχει πρωτιά στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο Δήμος μας, ο Δήμος Αμιντέου, έχει τις περισσότερες εντάξεις έργων αναλόγως του μεγέθους. Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης της πόλης του Αμιντέου, με προϋπολογισμό 4.388.000 ευρώ, έργο το οποίο μας άφησε η προηγούμενη διοίκηση. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία το έργο, ενώ κάποιες αστοχίες στις μελέτες ταλαιπώρησαν τους κατοίκους, καθυστερώντας τις αποκαταστάσεις δρόμων. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, αντιμετωπίσαμε το τεράστιο πρόβλημα ίδρυυσης της σκέψης και σημαντικά προβλήματα στις υποδομές της Λεβέας, του Αετού και του Φιλότα. Η Κέλλη δεν είχε ρενόλαπτη, μια κατάσταση που δεν τιμά κανέναν αναλογιστού ότι δεν πρόκειται για έναν οικισμό στην έρημο, αλλά για έναν ορεινό οικισμό, που χρειαζόταν αγωγό σύνδεση με τις πηγές που βρίσκονται πιο ψηλά από το χωριό. Σημαντικά προβλήματα και στον Αετό, που χρειαζόταν άμεσα μια μεγάλη δεξαμενή ίδρυυση για να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες του οικισμού. Στη Λεβέα οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα ανυψιδρίας το καλοκαίρι λόγω της παλαιότητας του δικτύου, ενώ στο Φιλότα είχε μείνει ένα σημαντικό τμήμα του οικισμού με το παλαιό δίκτυο ίδρυυσης. Με το έργο κατασκευής δικτύων ίδρυυσης συνολικού προϋπολογισμού 3.577.000 ευρώ αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα σε 4 μεγάλα χωριά του Δήμου Αμιντέου. Καταφέραμε να εντάξουμε το έργο μετά από πολλά προβλήματα και έντονη διαπραγμάτευση. Σήμερα το έργο βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και λύνονται τα μεγάλα προβλήματα της Σκέλης, της Λεβέας, του Αετού και του Φιλότα. Η ανάπλαση του Βαρικού με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ είναι μια σημαντική παρέμβαση σε ένα χωριό με μεγάλες δυνατότητες. Μέσα από την ανάπλαση του Βαρικού, που περιλαμβάνει όλο το κεντρικό ιστό του οικισμού, θεραπεύονται προβλήματα που υπήρχαν για πολλά χρόνια και θα αλλάξει πλήρως η όψη του χωριού, ενισχύοντας το τουριστικό απόθεμα του Δήμου μας. Η κατασκευή τρίτου νηπιαγωγείου Αμιντέου είναι ένα έργο με προϋπολογισμό 1.250.000 ευρώ που απαντά με σύγχρονο και άμεσο τρόπο στις ανάγκες της πόλης του Αμιντέου για σύγχρονα εκπαιδευτήρια που αυξάνονται μαζί με τον πληθυσμό. Είναι από τα πρώτα έργα που εντάξαμε στο ΕΣΠΑ και η υλοποίησή του βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης, δείχνοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία κινηθήκαμε. Στην ίδια φιλοσοφία κινείται η ένταξη δύο σημαντικών έργων, του πρώτου και του β' παιδικού σταθμού Αμιντέου. Ο προϋπολογισμός του πρώτου παιδικού σταθμού είναι 1.055.000 ευρώ και του β' παιδικού σταθμού είναι 975.000 ευρώ. Οι ανάγκες του Αμιντέου είναι αυξημένες. Μάλιστα το σημερινό κτίριο δεν τις καλύπτει, όπως δεν καλύπτει σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Αυτό είχε αναδειχθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ήταν από την αρχή της προτεραιότητές μας, γιατί είδαμε το πρόβλημα από πολύ νωρίς. Έτσι το Αμίντεο θα αποκτήσει δύο σύγχρονους παιδικούς σταθμούς που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των γονέων και των υπείων. Ο Περιφερειακός Δρόμος Αμιντέου, ένα πολυλειτουργικό έργο προϋπολογισμού 6.330.000 ευρώ, που έχει συνεργαστεί για να αποσυμφορήσει την κίνηση στο κέντρο του Αμιντέου. Ενώ παράλληλα θα δίνει δυνατότητες για να ψυχεί και ήπια τουριστική αξιοποίηση, διότι θα διαθέτει λωρίδες ποδηλατοδρόμου και εκτεταμένες φυτεύσεις. Ένας σύγχρονος περιμετρικός δρόμος που εντάχθηκε μετά από μεγάλες πιέσεις και εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια, καθώς δεν θεωρούσαν το έργο πρώτης προτεραιότητας. Η ετοιμότητα των μελετών, η επιμονή και η διαπραγματευτική μας ικανότητα επιβραβεύτηκαν τελικά και έτσι ένα ακόμη σημαντικό έργο οδοπίας γίνεται στην πρωτεύουσα του Δήμου μας. Ένα ιδιαίτερο σημαντικό έργο για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι είναι η προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολικών και ειδικών τμήματων με συνολικό προϋπολογισμό 313.000 ευρώ που ολοκληρώνεται. Το έργο απευθύνεται στο σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου Αμιντέου με εξοπλισμό που αφορά υπολογιστικά συστήματα και περιφερειακά έπιπλα, τηλεοράσεις και εξοπλισμό προβολής, διαδραστικά εκπαιδευτικά συστήματα, εξοπλισμό γυμναστικής και φυσιοθεραπείας,
εξοπλισμό εργαστηρίων και ειδικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση παιδιών με κινητικά προβλήματα. Στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο Πράσινο Ταμείο έχει ενταχθεί το έργο εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με χρήση ενεργειακών απτήρων, τα λεγόμενα LED, συνολικού προϋπολογισμού 112.500 ευρώ, με το συγκεκριμένο έργο εξοικονομούμε πόρους και συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως επίσης και στην επίτευξη του στόχου για τη μείωση εκπομπών αερίων που προβλέπεται από το σύμφωνο των Δημάρχων. Εντός του 2013 δημοπρατήθηκαν τα τελευταία υποέργα του μεγάλου έργου με τίτλο Αποχετευτικά δίχτυα και επεξεργασία δημάτων στη Δημοτική Ενότητα ΕΤΟΥ, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.388.000 ευρώ. Το έργο αυτό αποτελεί σταθμό στην προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος της περιοχής μας, αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Κατασκευάζονται αποχετευτικά δίκτυα, όπου αποκτούνται και 5 βιολογικοί καθαρισμοί για την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινοτήτων Αϊτού, Αγραπηδιάς, Αστρολογίων, Βαρκονέλου, Λιμνοχωρίου, Παιδινού και Σκρίφτου. Το ιδιαίτερα σημαντικό έργο αποχετευτικά δίκτυα και επεξεργασίας δημάτων στην Δημοτική Ενότητα Φιλότου. Δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά τη χρονιά που μας πέρασε υποβάλαμε το σχετικό φάκελο του ψηφιότητας και αναμένουμε την ένταξή του. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 21 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Βρίσκομαι δε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με τη σημερινή μου επικοινωνία με την αρμόδια διαχειριστική αρχή είναι θέμα ελάχιστων ημερών εντός του μηνός η ένταξή του στο ΕΣΠΑ. Για να είναι επιλέξιμο και λειτουργικό το έργο, αλλάξαμε τον αρχικό σχεδιασμό για προώθηση των λοιμάτων στην Τολεμαίδα και εκπονήσαμε καινούργια εφαρμόσιμη μελέτη με βιολογικό στο φιλότο. Με τους κατάλληλους αγωγούς προσαρμογής στα λοιμάτα όλων των χωριών της Δημοτικής Ενότητας Φιλότο θα επεξεργάζονται στον βιολογικό καταβλισμό που θα δημιουργηθεί στην περιοχή. Με αυτά τα έργα υποδομών, βιολογικών και δικτύων θωρακίζονται οι λίμνες μας από τα αστικά λίμματα στο 100% που τις επηρεάζουν άμεσα. Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για ανάπτυξη όχι μόνο του εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και της γεωργίας, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο να μπει σε αναπτυξιακή πρωτιά. Η δημιουργία λιμνέων υποδομών στις 4 λίμνες του Δήμα Μηντέου είναι ένα σημαντικότατο έργο, ενταγμένο στο στρατηγικό μας σχεδιασμό για το Δήμα Μηντέου. Έργο προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ, εγκεκριμένο στην περιφέρεια της Μακεδονίας, με την οποία βρισκόμαστε σε εργαστή συνεργασία. Μέσω του συγκεκριμένου έργου θα δημιουργηθούν σημαντικές υποδομές για την τουριστική αξιοποίηση των λιμνών μας, όπως πλωτές προβλήτες και χώροι αναψυχής δραστηριοτήτων. Η ολοκλήρωση δικτύων τηλεθέρμανσης Σαμίντεο, Λεβαία και Φιλότα είναι ένα έργο που έχει τεράστια επίκληση στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό οικογενειακό προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων ευρώ που χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουμε την ένταξή του. Βέβαια είναι ένα έργο για το οποίο ακούστηκαν πολλά. Πρώτα απ' όλα ότι παραλάβαμε έτοιμες μελέτες και προεντάξεις του έργου. Οι μελέτες ήταν τόσο έτοιμες που χρειάστηκε να εκπονηθούν σχεδόν εκ νέου και το έργο έχει τέτοια προένταξη που αναγκάστηκα να μεταβώ 3 φορές στις Βρυξέλλες και με τη συνδρομή των μηχανισμών του συμφώνου των Δημάρχων να καθούν οι αντιστάσεις αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας προκειμένου να πάρουμε το πράσινο φως για την ένταξη του έργου στο αρμόδιο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου. Παράλληλα, χρειάστηκαν πολλές επισκέψεις στην αρμόδια διαχειριστική αρχή στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρωθεί η πολυπόθητη ένταξη. Ακόμα και τότε οι Κασάνδρες αμφισβήτησαν το έργο, κυκλοφορώντας σενάρια πένταξης του έργου με αφορμή την προκαταβολή που μας δόθηκε, λέγοντας ότι δεν πάει κάτι καλά. Σήμερα είναι γνωστό ότι οι φήμες αυτές ήταν ψευδείς, καθώς η υλοποίηση του μεγάλου έργου της ολοκλήρωσης του τηλεθερμάνσεων Αμυνταίου, Λεβαίας και Φιλότα έχει ξεκινήσει για να δώσει φθηνή θέρμανση στους κατοίκους. Επίσης θέλω να τονίσω ότι έχουμε κάνει την κατάλληλη προετοιμασία για να συνδεθούν όλα, ανεξαιρέτως τα σπίτια Σαμίντεο, Λεβαία και Φιλότα, με τη τηλεθέρμανση. Όχι μόνο τα εντός, αλλά και τα εκτός σχεδίου πόλεως. Έχουμε τη σχετική μελέτη συντάξει,
αλλά και τα απαιτούμενα χρήματα εξασφαλίσει. Τέλος, η πολιτική για το τέλος σύνδεσης θα είναι σταθερή, σε αντίθεση με την πολιτική της προηγούμενης διοίκησης που την βασίασε το τέλος σύνδεσης μετά τις εκλογές. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που σχετίζεται με την τηλεθέρμανση και όχι με το ΕΣΠΑ είναι η επίλυση του θέματος της αύξησης της τιμής τηλεθέρμανσης. Πριν την έναρξη της τρέχουσας χειμερινής περιόδου, κατατέθηκε ένα αίτημα της ΔΕΗ για μεγάλη αύξηση της τιμής της τηλεθέρμανσης. Σε συνεργασία με τους δημάρχους Εορδέας και Κοζάνης και τους βουλευτές της περιοχής, καταφέραμε να λύσουμε το θέμα και να μην υπάρξει καμία αύξηση στην τιμή της τηλεθέρμανσης. Παρά το γεγονός ότι κατά το παρελθόν στην περιοχή είχε υπάρξει υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων σε τέτοια έκταση, εμείς δεν σταματήσαμε την προσπάθεια. Έχουμε ολοκληρώσει ακόμα πολλές και σημαντικές μελέτες, ενώ δεν σταματήσαμε να εργαζόμαστε για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση νέων έργων. Πρόσφατα είχαμε μια θετική εξέλιξη με την έκθεση της μελέτης του Μουσικού Σχολείου, αμοιβαίο από τον Υπουργό, γεγονός που ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την ένταξη του έργου και τη χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ. Ήδη το εν λόγω έργο έχει συμπεριληφθεί και στη σχετική λίστα με τα έργα που θα δοθούν προτεραιότητα από την Διοικητική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ακόμη σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Υπουργός με διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο της έγκρισης στο αρδευτικό δίκτυο του Λεχόγου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ και αναμένεται η υπογραφή της πράξης ένταξης έργο πιλότος για τα υπόλοιπα σχεδιαζόμενα αρδευτικά του Δήμου Αμπτέλου. Εκτός του Μουσικού Σχολείου και του αρδευτικού του Λεχόγου, υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος έργων που διεκδικούμε έχοντας έτοιμες μελέτες και βέβαια πληρωμένες, σε αντίθεση με τον παρελθόν. Με σημαντικότερα τα εξής. Νηπιαγωγείο Αϊτού, δημιουργία πολυχώρου και συνεδριακού κέντρου στο Αμίδεο στην περιοχή των Γραμμάτων Τρέμου. Ανάπλαση παραλίας Αγίου Παντελεήμονα, ανάπλαση οικισμών πετρών, αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών της Σπάνιας που έχει υποβληθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας. Δημιουργία αρχαιολογικής συλλογής με τα ευρήματα των αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή των Αναργύρων αλλά και από παλιότερες ανασκαφές, αρασκαφικές εργασίες που έχουν γίνει στην περιοχή. Για τον σκοπό αυτό έχουμε κάνει συμφωνία με τον Υπουργό Πολιτισμού και έχουμε παραχωρήσει χώρο για τη στέγαση της αρχαιολογικής συλλογής που θα λειτουργεί ως επισκέψιμος χώρος με την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων αποδεικνύεται ότι αυτή την περίοδο υλοποιούμε έργα της τάξης των 38 εκατομμυρίων ευρώ, περιμένουμε την άμεσα την έκκληση έργων με συνολικό προϋπολογισμό 27 εκατομμυρίων ευρώ. Με άλλα λόγια, με τις αναμενόμενες εκκλήσεις που τις θεωρώ σχεδόν σίγουρες, θα φτάσουμε να υλοποιούμε χρηματοδοτούμενα έργα σε συνολικό προϋπολογισμό τα 65 εκατομμύρια. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην περιοχή μας και μάλιστα στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας. Τα ποσά αυτά αφορούν μόνο τις χρηματοδοτούμενες δράσεις από το ΕΣΠΑ και δεν περιλαμβάνουν σημαντικά έργα και δράσεις όπως ο καθαρισμός των καναλιών, η αγροτική οδοποιία που έχουν τη δική τους τεράστια σημασία για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Προετοιμασία για το αύριο. Ένα σημαντικό στόχο για το Δήμο Αμπτέλου.